εσείς τους ανεβάσατε και τους κάνατε εξουσία. Εξουσία, εσείς τους ανεβάσατε, εσείς τους φέρατε εδώ και εσείς κάνατε να φάτε να φάνε το παιδί μου. Σας μιλώ, όλοι. Κυρία Φίσα, προσωπικά. Σας μιλώ. Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβη χτες στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Άρα έχουμε μπροστά να ξάσουμε πολύ μαλλί. Γιατί, κυρία Τσαπανίδου, μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Αφού του ακούσω τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος είναι στον τόπο του εγκλήματος, στο Κερατσίνι, 7 και 23 πρώτα λεπτά. Ορίστε, Μιχάλη. Καλημέρα, Άρη, καλημέρα από το Κερατσίνι. Γεια σου, Μιχάλη. Στο σημείο που εδώ στις 12 και 10 το βράδυ δύο άνδρες συνεμπλάκησαν. Ένας 45χρονος μαχαίρωσε εν ψυχρό έναν 34χρονο μετά από συμπλοκή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε, ο καυγάς ξεκίνησε με αφορμή το ποδόσφαιρο. Να το ψακουλεύσουμε λίγο ακόμη. Καταρχήν, τσακώθηκαν την ώρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Paris Saint-Germain. Ήταν λίγα λεπτά μετά τη λήξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Paris Saint-Germain. Φερόμενος ως δράστης, φαίνεται να είναι μέλος της Χρυσής Αυγής και το θύμα να είναι μέλος του Ανταρσία. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απ' την άλλη ότι τσακώθηκαν για τα πολιτικά. Μπορεί να τσακώθηκαν πράγματι για την μπάλα. Πάντως λες ότι η ιστορία, λένε οι μάρτυρες, αυτό μας μεταφέρεις εσύ, ξεκίνησε επειδή τσακώθηκαν, επειδή κάποιος σχολίασε τον Ολυμπιακό εν ολίγης. Λοιπόν, αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό είναι αυτό που λες, είναι και το πιο σωστό ως διαπίστωση αυτής της ώρας. Ότι μια καζούρα για την μπάλα οδήγησε σε ένα φόνο. Ναι, αλλά και εσείς πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μην σας πιάνω στο στόμα τους. Στον καφέ πάνω λέγατε καμία κουβέντα αυτό. Στον καφέ πάνω εμείς γνωρίζαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια άνοιγε σε άλλον χώρο από ό,τι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ποιον δηλαδή χώρο, ποιος ήταν ο χώρος που σας... Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό χώρο. Στον δηλαδή, αριστερό, με συγχωρείτε. Όχι, είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Οι πεπιθήσεις του, ήταν στον αριστερό χώρο. Δηλαδή ήταν ένα παιδί που λέμε αριστερός άνθρωπος, αριστερό παιδί από αυτά που έλεγε. Μια φυσιολογική ακριβώς, θέση επίσης... για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από αυτές τις περιοχές που είναι πιο λαϊκές περιοχές, που είναι άνθρωπος του μεροκάματος, έχει τα χαρακτηριστικά, το προφίλ του είναι του αριστερού. Τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τη βόλευε όταν η Χρυσή Αυγή με τη δράση που έκανε καθάριζε τους αλλοδαπούς από τις γεωτονίες χωρίς να χρειώνει πολιτικό κόστος η αστυνομία. Δηλαδή έκανε τη δουλειά της αστυνομίας. Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό. Ο Νίκος ο Μιχαλογιάκος που τον ξέρω καιρό μου είναι συμπαθής. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Μοιράστηκε υλικό της Χρυσής Αυγής σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφθούν το κοινοβουλίο. Πολύ καλά το κατάλαβες. Και πού είναι το κακό. Θα γυρίσει και θα πει κάποιος. Δεν τους έχουν βγάλει εγκληματική οργάνωση. Μην βιαστείτε παρακαλώ αριστεροί δημοκράτες και ευαίσθητοι τηλεθεατές να κράξετε. Εγκληματική οργάνωση δεν τους έχουν βγάλει. Τους ταλαιπωρούν και τους σέρνουν σε μια δίκη κρατώντας τους όμηρους. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Τα παιδιά έρχονται να δουν το κοινοβούλιο. Γιατί να μην πάρουν υλικό της Χρυσής Αυγής. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν το ίδιο υλικό είχε, πώς το λένε, μοιραστεί το 1820 κάτι, θα λέγαμε ότι είναι ο προάγγελος της Επανάστασης. Το 2017 λέμε ότι είναι ρατσιστικό.
μεταναστευτικό, κατά την άποψή μου, μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί, η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Παίρνουμε κάποια χρήματα από το κράτος ως επιχορήγηση, τα οποία μπορούμε, αν θέλουμε, να τα κάνουμε χαρτοπόλεμο τις απόκριες, να τα κάνουμε προσάναμα για τον Τζάκι. Εμείς επιλέγουμε να τα δώσουμε για να τελέσουμε ένα κοινωνικό έργο, να κάνουμε συσίτια μόνο για Έλληνες. Διότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή με την πολιτική του μνημονίου δεινοπαθεί. Κύριε Πλεύρη, τι λέτε? Εντάξει, όπως υπάρχουν διάφοροι φορείς που θέλουν να μαζεύουν χρήματα για να τα στέλνουν στα παιδιά της Αφρικής και κανένας δεν τους λέει για ποιο λόγο δεν τα δίνει στους Έλληνες και τα στέλνει στην Αφρική, θεωρώ ότι και ένα πολιτικό κόμμα μπορεί να κάνει την επιλογή του. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια θεμητή πολιτική επιλογή που μπορεί να κάνει ένας φορέας. Και προφανέστατα, εντάξει, φαντάζομαι ότι ο καθένας, άμα έβλεπε ένα παιδάκι να πεινάει, μπορεί να του έδινε και αν είναι ξένο. Αλλά καλά, το να λες. Συμβολικά. Το να λες όμως ότι πολιτικά εγώ θέλω να κάνω ένα συσίτιο και να δώσω σε Έλληνες ή να πάρω αίμα και να δώσω σε Έλληνες, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτικά θεμητή πράξη. Θα σκεφτούμε και πάλι σε είπα και Τουρκία. Ένα τιμή ελευθερία. Νομίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα είναι αν εν τέλει αφενός το ελληνικό μέτωπο αποδέχεται ότι είναι ένα κόμμα εθνικιστικό. Και να το πούμε εδώ τώρα περίφραστα, ότι η ιδεολογία του ελληνικού μετώπου είναι πράγματι ο ελληνικός εθνικισμός. Εμείς από την πλευρά μας με υπερηφάνεια δηλώνουμε αμετανόητοι εθνικιστές. Μου λένε να ρωτήσεις τον κύριο Βορύδη, επειδή συνυπήρξε με τον κύριο Μιχαλολιάκο στα νεανικά του χρόνια στην ΕΠΕΝ, στην νεολαία της ΕΠΕΝ, να μας πει δύο λόγια για το πώς είναι τώρα να συγκρούονται και πώς βλέπει την εξέλιξη του κυρίου Μιχαλολιάκου από τότε μέχρι τώρα. Δεν συνυπήρξα ποτέ. Υπάρχει μια απόσταση... Ήσασταν πριν ή μετά? Ήμουνα μετά και υπάρχει μια απόσταση περίπου 8 μηνών. Διαδέχομαι στο βήμα τον άνθρωπο ο οποίος με διαδέχθηκε στην ηγεσία της νεολαίας ΕΠΕΝ. Με τις ευλογίες και την εντολή του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Με τις ευλογίες και την εντολή του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Εμείς θα είμαστε εναντίον σας, θα βρεθούμε απέναντί σας, εκφράζοντας την πραγματική λαϊκή δεξιά. Τη λαϊκή δεξιά της Ορθοδοξίας, της οικογένειας, της πατρίδας, του ήθους, της προόδου, του Γράμμου, του Βίτσι, της πραγματικής Ελλάδας που θέλουμε. Είμαστε στην εβδομάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της επετείου των μαχών στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ξέρετε τι έγινε στο Γράμμο και στο Βίτσι εκεί στην Αρτικουκουέ? Ο αστικός κόσμος έσωσε την Ελλάδα από το να γίνει Σοβιετική επαρχία. Εάν είχατε κερδίσει εσείς στο Γράμμο και στο Βίτσι, εδώ δεν θα υπήρχε αυτή η αίθουσα. Και θέλω να επαναλάβω ότι είναι απαράδεκτο για το ελληνικό κοινοβούλιο να μην έχει κάνει μία συζήτηση για να τιμήσει τους πεσόντες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Και όσο αφορά την απάντηση, την είχαν πάρει τότε στο Βίτσι και στο Γράμμο. Και αν χρειαστεί να ξαναδοθεί η ίδια απάντηση, όποτε και αν, θα την ξαναλάβουν όποτε θέλουν. Εμείς από την πλευρά μας με υπερηφάνεια δηλώνουμε αμετανόητοι εθνικιστές. Αν αύριο η Νέα Δημοκρατία θέλει να κυβερνήσει και έχει ανάγκη τις ψήφους μας και μας πει θέλουμε να μας δώσετε την ψήφο σας, εάν αποδεχθούν τους όρους μας στο ζήτημα το εθνικό της Μακεδονίας, στο ζήτημα των λαθρομεταναστών, αποδεχθούν τον νόμο που έχουμε καταθέσει, να απελαθούν όλοι και όποιος μπαίνει στη χώρα να είναι παράνομος, τότε ναι, είμαστε πρόθυμοι. Δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία, μας ενδιαφέρει να πάει μπροστά ο τόπος. Πληρωμένη πολιτική ασφάλειας για τον Έλληνα πολίτη και ολοκληρωτικά πλέον να απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύρανοι της κοινωνίας. Κύματα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών πολιορκούν τώρα τις ευρωπαϊκές χώρες.
πίστες μας, γιατί από εκεί πέρα ξαναρχιόμαστε. In the 80s, we had the strongest ship repair industry in the Mediterranean. Unions and the Communist Party played a very big negative role in this respect. Effectively, the repair zone was destroyed. Η ζώνη θα κοιμηθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες πάμε και το ΚΟΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ένα παιδί της δικής μας γενιάς. Τόσο φορτωμένο, τόσο βαρύ το πρόγραμμα που αδυνατό να ικανοποιώ μόνος μου τις προσωπικές μου ανάγκες. Δεν μπορώ να βάλω ένα πλυντήριο δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να μαγειρεύω για μένα. Όχι, είναι αρκετά χαμογελαστός άνθρωπος. Εγώ έκανα ερωτήσεις που συζητάμε στις παρέες μας. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτός από τις πολιτικές ερωτήσεις που απάντησε ο κύριος Κασιδιάρης, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε. Βέβαια, δύο ερωτήσεις δεν τις πρόλαβα. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει γίνει το τελευταίο. Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω. Γιατί αν επισκεφτεί κανείς τις σελίδες στο Facebook, θα δει πραγματικά ότι έχει τεράστια πέραση του. Και αν συζητήσει και με γυναίκες, έτσι ψάχνω στο YouTube τις, τα αποσπάσματα από τις ομιλίες του, που είναι πιο χαλαρωτημένος και έχει μια γοητεία. Οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο. Όχι, αυτό δεν πρόλαβα. Φλερτάκι να το ρωτήσω, όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι. Έτσι όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό είναι παιδί, ευγενικός, απλός, προσιτός. Ενώ η χώρα πάει στον Κιάδα, εμείς φέραμε τον Κιάδα εδώ, αλλά τον άλλο Κιάδα, τον περίφημο Κιάδα, του Αιγέρθητη. Αιγέρθητη είναι εδώ αυτός ο τύπος, θα δούμε πώς θα το αποκαλέσουμε σε λίγο, ο Γιώργος Γερμενής, ο οποίος είναι αυτός που προκάλεσε το μεγάλο χαμό. Ήσουν στην είσοδο εκεί την ώρα που μπαίνανε δημοσιογράφοι. Φώναζε στα διεθνικά εδώ, Αιγέρθητη! Αιγέρθητη! Είπαμε! Καλά τον. Λίγο πιο έτσι, το ύφος λίγο. Αιγέρθητη! Αιγέρθητη! Δεν το έχει. Θέλει μαθήματα. Θέλεις λίγο ιδεολογικά μαθήματα έτσι να το πιστέψει. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δείχνεις πολύ μικρός, είσαι... 34 χρόνια. 34 χρονών. Είναι παντρεμένος και περιμένει και παιδάκι πότε. Όχι, το έχει. Έχει 3,5 μηνών. Ναι, 3,5 μηνών το περιμένει το μεγάλο. Σάκη σε τρομοκράτησε η είσοδο τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Είναι κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ. Είναι κάτι που σε τρόμαξε. Όχι, καθόλου δεν με τρόμαξε. Δεν με τρόμαξε καθόλου. Νομίζω είναι απόρρια όλο αυτό που συμβαίνει. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα θέλω να ρωτήσω για μία ακόμα φορά για ποιο λόγο οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής δεν βρίσκονται στα τηλεοπτικά στούντιο και μας έχετε αποκλεισμένους. Τι φοβούνται επιτέλους οι πολιτικοί μας αντίπαλοι? Είμαστε τρίτο κόμμα, ο ελληνικός λαός μας έχει δώσει σαφή εντολή να σταματήσουν να κρύβονται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είτε αυτοί ανήκουν στην κυβέρνηση, είτε παριστάνουν την αντιπολίτευση. Κύριε Κασιδιάρη, πρέπει να πω ότι στο συγκεκριμένο θέμα έχετε δίκιο. Όποτε έχω δοκιμάσει να έχω και εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής σε κάποιο από τα πάνελ, τουλάχιστον 2-3 κόμματα απειλούν ότι δεν θα είναι εκείνα στο πάνελ. Μας πνίγει το δίκαιο μας, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό. Και επομένως υπάρχει όντως αυτό το θέμα. Κύριε Κασιδιάρη, σας ευχαριστώ για την απόψινή παρέμβαση. Ευχαριστώ να πολύ. Καλά, πάντα στη διάθεσή σας, μπορεί να τα ξαναπούμε σε 2 χρόνια τώρα, βέβαια, ζωντανά. Στις επόμενες εκλογές. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα Φίσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη μια μάνα η οποία λέει τα είδατε και χθες, είναι λυτή και γυρνάει και του λέει δεν θα ησυχάσω μέχρι να σε κρεμάσω. Καταλαβαίνετε πως είναι ο λίγο κάτω. Είναι ο λίγο κάπως. Ακούστε, να πάψει να μιλάει η οικογένειά του. Ο πόνος είναι βουβός. Τίποτα άλλο.
Τι θέλετε να πείτε. Να σεβαστούμε όλοι μας. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε. Εγώ δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι μέσα στον πόνο τους και στο χαμό τους δείχνουν μια αξιοθαύμαστη ευπρέπεια. Όχι, το είπα. Ο πόνος είναι βουβός. Όταν πονάει η μάνα, μόνο κλαίει. Μέσα και έξω. Τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Για να απαλλαγούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, τα στελέχη της χτυπούν ξανά, κυκλοφορώντας ημερολόγιο για το 2020, στο οποίο αναφέρεται η φράση «Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη». Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη. Πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή. Ναι, η συγκέντρωση γιατί γίνεται όμως, δεν έχω καταλάβει. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια πίεση στην δικαστική εξουσία. Προφανέστατα υπάρχει μια πίεση. Η συγκέντρωση τι νόημα έχει. Διότι δεν έχει δουλειά ο πολίτης να πάει πριν να αποφασίσει η δικαιοσύνη να σταθεί έξω από το δικαστήριο να του πει τι στιγμή. Ποια είναι η στιγμή που πρέπει να πάει να εκφραστεί. Το... Δεν ξέρω τι θα πείτε εσείς. Το λέω εγώ. Εσείς δεν ξέρω τι λέτε και δεν με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς. Αυτά τα κάνουν οι φασίστες, αυτά τα κάνουν οι χρυσαυγίτες αν θέλουν να βγάλουν εκείνη η απόφαση. Υπήρχαν δύο πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει και νωρίτερα, πριν από το Σεπτέμβριο του 2013. Το πρώτο ήταν η συσχέτιση των δικογραφιών. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή εγκληματούσε και δεν προχωρούσαν οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές στη διερεύνηση του αν υπήρχε ένα ενιαίο οργανωτικό κέντρο. Σήμερα, μετά την απόφαση, ξέρουμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν τέλεσε μόνο την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, αλλά και την ανθρωποκτονία του Σαχζάτ Λουκμάν, απόπειρες ανθρωποκτονιών κατά Αιγύπτιων αλλιεργατών, κατά ιδεολογικών της εχθρών. Όλα αυτά είχαν γίνει πριν το 2013. Θα έπρεπε να συσχετιστούν λοιπόν οι συγκεκριμένες δικογραφίες, κάτι το οποίο ζητούταν από τα θύματα, από οργανώσεις του αντιφασιστικού κινήματος. Και αυτό όλοι πρέπει, κυρία Καπαγιάννη, να κάνουν την αυτοκριτική τους και κάτι δεν τα έγινε. Προηγούμενα χρόνια με τη Χρυσή Αυγή. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι το ζήτημα του πολιτικού συστήματος. Κοιτάξτε τώρα, η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Έτσι. Έχουν βγει όλοι και πανηγυρίζουν. Και εγώ χαίρομαι που πανηγυρίζουν. Παρ' όλα αυτά, το 2013, κύριε Χασαμπόπουλε, η Χρυσή Αυγή συνομιλούσε με τον Γενικό Γραμματέα της τότε κυβέρνησης, της κυβέρνησης Σαμάνα, με τον κύριο Μπαλτάκο. Και αυτό δεν το ξέρουμε μόνο επειδή δημοσιοποιήθηκε το γνωστό βίντεο. Το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Κασιδιάρης. Εμείς οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής το γνωρίζουμε, γιατί βρήκαμε μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, όπου προέκυπτε συστηματική συνεργασία της Χρυσής Αυγής με τον Γενικό Γραμματέα της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι που έγινε η ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, υπήρξε η κατακραυγή η οποία υπήρξε και ευτυχώς το κλίμα. Έκοψε και να τον ομφάλιο λόγο που την συνέβη. Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε μία έκκληση, μία συγκινητική έκκληση θα έλεγα, σε όλους τους παλαιόθεν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, όπου και αν βρίσκονται τώρα, ακόμα και στη Χρυσή Αυγή. Αυτούς τους παλιούς συναγωνιστές και συντρόφους ήθελα να κινητοποιήσω για να μπουν και αυτοί, να στρατευτούν και αυτοί στον αγώνα. Ζητώ η νέα δημοκρατία. Ζητώ η Ελλάδα,
Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία.